των ανθρώπων. Κενό στην κυβέρνηση παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εν ώψη του μεσοπρόθεσμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας επέλεξε αυτή τη συγκυρία, όντας εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, διορισμένος από τον Πρωθυπουργό, να καταφερθεί κατά του θεσμού των βουλευτών. Ο κ. Δρούτσας πρότεινε δύο θητείες για βουλευτές, στη συνέχεια διάλειμμα και αν επιθυμεί πάλι ο βουλευτής να μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Ζήτησε οι βουλευτές να μην έχουν αυτοκίνητο και να μην διακόπτεται η κυκλοφορία για να μπουν ή να βγουν από τη Βουλή, ενιαίο μισθολόγιο, ενώ πρότεινε, αν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, τότε να μην απολαμβάνει και τα προνόμια του βουλευτή. Η απάντηση ήρθε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Πρωτόπαπα σε σκληρό ύφος. Ο κ. Δρούτσας καταρχήν είναι υπουργός εξωτερικών. Και όπως γνωρίζετε, δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Δεν έχει την επαφή εκείνη με την κοινωνία, ίσως για να δει τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη πολιτική που κάνουμε. Καλό θα έκανε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών να ασχοληθεί με τα προβλήματα του Υπουργείου και να αφήσει τους βουλευτές που αυτή τη στιγμή τραβάνε το δικό τους Γολγοθά. Αυτές φυσικά είναι απόψεις του κ. Δρούτσα, είναι προσωπικές. Είναι απόψεις στα πλαίσια αυτής της συζήτησης και από εκεί και πέρα. Αλλήμον αν ποινικοποιούμε τις απόψεις του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, καθώς η κυβέρνηση έχει μπροστά τις κρίσιμες αποφάσεις και καθόλου χρόνο. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πάρει τις αποφάσεις του και μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, στο τέλος Ιουνίου, θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό που θα περιλαμβάνει πολλά εξωκοινοβουλευτικά στελέχη. Πάμε στην Κατερίνα Κρυποπούλου. Κατερίνα, φωτιές άναψε αυτή η δήλωση, αυτή η πρόταση, αν θέλεις, του κυρίου Δρούτσα για τους βουλευτές. Είδαμε και τον κύριο Πεταλωτή να κρατά αποστάσεις, λέγοντας ότι είναι προσωπικές του απόψεις. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν είχαμε συνηθίσει από τον Υπουργό Εξωτερικών παρεμβάσει τέτοιου είδους. Και ελπίζω να μην το συνηθίσουμε σιγά. Καλό είναι, λοιπόν, ο κομψευόμενος κύριος Δρούτσας, ο οποίος είχε δώσει πρωτοσέλιδο στον Αμερικανικό Τύπο, επειδή συνοδευόμενος από λιμουζίνες σάρωσε μετά τη σύζυγου του τα επώνυμα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη. Καλό θα είναι, λοιπόν, να μην μιλάει για καθεστώς, ούτε πολύ περισσότερο, να παραδίδει μαθήματα και να κρίνει το πολιτικό σύστημα και μάλιστα τους εκλεγμένους από τους πολίτες εκπροσώπους. Μπορεί να μην γνωρίζει ακριβώς την έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ο κύριος Δρούτσας και να μην τον ενδιαφέρουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μπορεί να αγνοεί ή να περιφρονεί οτιδήποτε εκπορεύεται από πολιτικές που συνδέονται με τη λαϊκή βούληση. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει, αλλά στις λέσχες του τένις ή στα γήπεδα του γκολφ, όπου και ο φυσικός χώρος όλων αυτών των παιδιών, που αν δεν ήταν προσωπικοί φίλοι του Πρωθυπουργού, θα σταδιοδρομούσαν στα κοσμικά γκαλά και μόνο. Πάντως, Κατερίνα, είναι μία άποψη του Υπουργού Εξωτερικών, σωστά λες όμως, διορισμένου από τον Πρωθυπουργό στη θέση αυτή. Αυτό καθιστά τα πράγματα χειρότερο. Ο κύριος Δρούτσας, όπως επισημαίνεις και εσύ, είναι ένας δωτός πολιτικός. Δεν εκλέγεται από το λαό και είναι επιεικώς απαράδεκτος εκ τούτου. Τύποι σαν τον κύριο Δρούτσα. Απέδευτη πολιτικά, για να μην πω και αστοιχείωτη πολιτικά, έτσι και πορφυροαναθρεμένη, να προσβάλλουν με πρικυπική αλαζονία το πολιτικό σύστημα και την ελληνική πολιτική κουλτούρα, την οποία άλλωστε δεν γνωρίζουν και καλά, ως φιλέλληνες που είναι. Θα μου πεις ότι ίσως οι έννοιες της προσβολής και της ευτυχίας είναι άγνωστες για τον κύριο Δρούτσα. Δεν προσβάλλεται ποτέ. Δεν προσευλήθη ούτε για το Καστελόριζο, ούτε από την κίνηση Ολλανδικού εντύπου προσφάτως, που στο εξώφυλλό του έχει τη Σαντορίνη με τουρκική σημαία στη Νία. Δεν προσευλήθη ούτε καν όταν αποκαλύφθηκε ότι έχει ψευδείς τίτλους σπουδών. Θυμίζω ότι στο βιογραφικό του παρουσιάζεται ως καθηγητής, ενώ αποκαλύφθηκε πως δεν έχει καν διδακτορικό. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι το έγραψε, αλλά δεν το κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, το οποίο σε κάνει να αναρωτιέσαι αν με την αντίστοιχη σοβαρότητα και υπευθυνότητα χειρίζεται και την εξωτερική πολιτική της χώρας, εκτός αν τη θεωρεί μπανανία. Σε οποιαδήποτε χώρα πάντως της πολιτισμένης Δύσης, ο Πρωθυπουργός θα είχε απομακρύνει αμέσως τον ψευδόμενο υπουργό του, όπως έγινε στη Γερμανία, όπου η Άγγελα Μέρκελ έκανε δεκτή, θυμίζω, την παρέτηση του Υπουργού Άμυνας, όταν αποκαλύφθηκε ότι έκανε λογοκλοπή για το διδακτορικό του. Λοιπόν, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν το σημερινό κρεσέντο Δρούτσα να απαξιώσει τους βουλευτές ήταν διατεταγμένη υπηρεσία, επειδή το Μαξίμου έχει σοβαρό πρόβλημα με την κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό και δεν έγινε ούτε το Πολιτικό Συμβούλιο σήμερα, ούτε το ΚΤΕ αύριο. Και είναι πληροφορία της τελευταίας στιγμής αυτό, όπως είχε προγραμματιστεί. Ναι. Ό,τι και αν ήταν, λοιπόν, ήταν προσβλητικό και απαράδεκτο. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κύριο Δρούτσα. Μάλιστα. Κατά ένα, σε ευχαριστώ.